Και από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και το Δήμο Βέρειας στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Παναγιώτης Τουχτίδης είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας με τις πράξεις για τη Μακεδονία, είναι ο συνδυασμός του κυρίου Παπασταργίου. Κύριε Τουχτίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο κοινό σας. Κύριε Τουχτίδη, είστε ανάμεσα στα πρώτα λίγα ονόματα που ανακοινώθηκαν από το συνδυασμό του κυρίου Παπασταργίου της πράξης για τη Μακεδονία. Η παράταξη λοιπόν που διεκδικεί την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο? Αυτή είναι η καλή ερώτηση. Εντάξει, η πορεία μου διαχρονικά έχει δείξει στην ουσία ότι πάντοτε ασχολούμαι με τα κοινά, από φοιτητής ακόμα με τα κινήματα τα φοιτητικά, αργότερα στο εργασιακό μου βίο, εδώ και 19 χρόνια περιττώ στο Παπαγεωργείο και ήμουν πάντα μέσα στο σωματείο εκλεγμένος. Αργά ή γρήγορα έρχεται και αυτή η απόφαση όταν βλέπεις ότι υπάρχουν οδοί, δυνατότητες να προσφέρεις παραπάνω, να κινηθείς και λίγο σε ένα άλλο πεδίο που πραγματικά μπορείς να επηρεάσει και την ζωή περισσότερων ανθρώπων προς το καλύτερο. Είναι εύκολο αν είσαι δηλαδή αυτό το σαράκι που σε τρώει μονίμως να προσφέρεις, να κάνεις αυτό το άλμα. Είστε στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, είστε μέλος του Σωματείου Εργαζομένων. Νομίζω δραστηριοποιήσετε και σε κάποια άλλη επιτροπή, θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς. Πολύ κοντά λοιπόν στο χώρο της υγείας και στα προβλήματα του χώρου της υγείας. Πώς πιστεύετε ότι ο βαθμός αυτοδιοίκησης, ο δεύτερος που είναι οι περιφέρειες, μπορούν να κάνουν κάτι για να καλυτερέψουν τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα, να αλλάξει η εικόνα? Κατ' εξοχήν, ο ρόλος της περιφέρειας που στο τομέα της δημόσιας υγείας αφορά την πρωτοβάθμια υγεία, δηλαδή την πρόληψη, την προαγωγή και αγωγή υγείας, είναι νομίζω ο πλέον βασικός, η πλέον βασική παράμετρος για να βελτιωθούν τα πράγματα. Η προαγωγή και αγωγή υγείας είναι αυτό δηλαδή που θα διαφυλάξει την υγεία των πολιτών και θα αποτρέψει ή τουλάχιστον θα καθυστερήσει την προσέλευσή τους στις δομές υγείας που είναι για θεραπεία πλέον, δηλαδή στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ βασικό και είναι πολύ μεγάλη επένδυση κοστολογημένη παντού ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για πρόληψη των ασθενειών, για ενημέρωση του κόσμου, για διαμόρφωση συμπεριφορών υγιών όπως είναι η καλή διατροφή, η άθληση, η αποφυγή των καταχρήσεων, αποδίδει το εφταπλάσιο σε κέρδος, αν μπορούμε να μιλάμε για κέρδος στη δημόσια υγεία, σαν επένδυση στην ουσία στη δημόσια υγεία. Άρα πρακτικά η προαγωγή υγείας, όπως θα διαμορφωθεί από την καινούργια περιφέρεια, προσεχώς και μετά την συμμετοχή μας σε αυτήν, νομίζω ότι θα είναι η θεμέλιος λίθος για το... Μόνο μέσα από καμπάνιες, όπως τις περιγράφετε, κύριε Βουχτίδη. Καμπάνιες και δράσεις. Έτσι. Γιατί καμία φορά μας δίνουν την εντύπωση ότι όσοι τις παρακολουθούν, εκ του αποτελέσματος μας δίνεται αυτή η εντύπωση, από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν, πραγματικά. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και το site της σημερινής Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βλέπουμε ότι στην ουσία έχουμε πολύ ελάχιστη παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι, με κάποιες επισκέψεις σποραδικές, γυμνάσια, δημοτικά κτλ. Με αυτήν τη στόχευση. Δυστυχώς, οι παρεμβάσεις στην ουσία, και μπορούμε να πούμε πάρα πολύ καλό παράδειγμα πρόσφατο, είναι το θέμα της ακμεοκτονίας στα κουνούπια, που είναι βασική, είναι στην ουσία μια βασική από τα βασικά καθήκοντα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απέτυχε φέτος. Φέτος η μισή πόλη απομενεμένη, Εύωσμο, Διαβατά, Κορδελιό, όλη αυτή η περιοχή. Τις περιοχές που λέτε και πέρσι, αν τις ρωτήσετε, πάλι είναι, προβλήματα. Έχει είχαν κρούσματα ελονοσίας. Ελονοσίας, ναι. Έτσι, δεν μιλάμε πλέον απλά για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μιλάμε για ελονοσία. Μια ασθένεια, μια παρασίτωση, όπου τα πλασμόδια μεταφέρονται μέσω των κουνουπιών από τον νοσούντα ή τον φορέα στον υγιή άνθρωπο και έτσι η μισή πόλη αυτή τη στιγμή, τόσο είναι περίπου, και μάλιστα ένα κομμάτι της πόλης που έχει και αρκετά νεαρό πληθυσμό. Ισχύει ότι δεν μπορούν αιμοδοτών, να αιμοδοτήσουν όλοι αυτοί. Έχουν αποκλειστεί. Δεν τους ενημέρωσε κανείς. Διαβάζουμε και μέσα στα ρεπορτάζ βλέπουμε εκπληκτή ότι πήγαν οι άνθρωποι σε οργανωμένες αιμοδοσίες, σε κέντρα ακριβώς. Ναι. Και
απερίφθη η προσφορά τους. Δεν ήξεραν καν, δεν τους είπε κανείς τίποτα. Έχουν βγει από τα κέντρα αιμοδοσίας, οφείλουμε να το πούμε αυτό, και στα social media, αλλά και ανακοινώσεις παντού για τις περιοχές που αποκλείονται. Δυστυχώς ο κόσμος δεν κατάφερε να ενημερωθεί, ίσως δεν έγινε τόσο μεγάλη η διάχυση της πληροφορίας και πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν όντως άδικα. Βέβαια, αυτό είναι το δεύτερο στην ουσία της ενημέρωσης, το ότι ξέρετε έχετε πρόβλημα. Το θέμα είναι να μην φτάνει στο πρόβλημα. Και φτάνει στο πρόβλημα όταν οι ρυθμοί οι οποίοι κινείται τέλος πάντων η περιφέρεια είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Θα σας πω ενδεικτικά ότι τον Απρίλιο του 2018 η περιφέρεια ξεκίνησε την δράση ανίχνευσης προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή δυτικά που ούτως ή άλλως έχει λιμνάζοντα ύδατα. Η πρώτη ακμαιοκτονία έγινε 3 μήνες μετά σχεδόν. Μέσα στη καρδιά του καλοκαιριού είναι αυτό, ναι, όπως το τοποθετείτε χρονικά. 17 πρώτα ανακοινώθηκε. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όταν τα κουνούπια, 3 είδη κουνουπιών ας πούμε, έχουμε στην Ελλάδα διαδεδομένα, όταν ο κόνοψ, ο ανοφελής και το κοινό κουνούπι, το κούλεξ, έχουν ένα χρόνο ζωής από 15 μέρες μέχρι κάποιους μήνες, γίνανε γενναίες κουνουπιών, γεννήσανε και ξαναγεννήσανε και τώρα πλέον το πρόβλημα είναι στην πόρτα μας. Και κανένας δεν λέει ότι αύριο δεν θα είναι και η Νεάπολη, οι Σικές κτλ. Δεν το λέω απλά για να τρομάξω τον κόσμο. Απλά φαίνεται ότι όταν υπάρχει κολλησιεργία σε παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, ναι, το πρόβλημα γιγαντώνεται. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια πρέπει να ξεπερνούνται πολύ πιο εύκολα. Σαφώς. Και να πούμε και το εξής. Ενώ έγινε, ας πούμε, μια προνυμφοκτονία πάρα πολύ νωρίς και είχαμε τόσες γενιές κουνουπιών, δεν ξαναπήγαμε να κάνουμε προνυμφοκτονία. Δηλαδή να το χτυπήσουμε το κουνούπι εκεί που γεννιέται, στα λιμνάζοντα ύδατα, και δεύτερη και τρίτη φορά. Και τελειώσαμε την ακμαιοκτονία. Δηλαδή, όχι με αεροψυκασμούς πάντως δεύτερη και τρίτη φορά. Όχι, επιτόπου. Τελειώσαμε την ακμαιοκτονία που έχει να κάνει με αεροψυκασμούς το τέλος του Αυγούστου. Γνωρίζοντας όμως ότι η καλοκαιρία, γιατί οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν, πρέπει να τις παρακολουθούμε και αυτές. Μέχρι και τον Νοέμβριο είχαμε ήλιο. Ακριβώς, επεκτάθηκε. Και έχουμε ακόμα τέτοια προβλήματα. Αυτό είναι λοιπόν στην ουσία. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται γρήγορα. Πέρα από την πρόληψη, πρέπει να έχουμε και μια αποτελεσματικότητα στην δράση. Και εδώ φαίνεται ότι και στην πρόληψη έχουμε μια μικρή κινητικότητα από την υπάρχουσα περιφέρεια, αλλά και στην δράση, δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος, καταλαβαίνουμε ότι έχει χαθεί το παιχνίδι. Βέβαια, βλέπουμε και περιπτώσεις όπως αυτή η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να χρηματοδοτεί μία πτέρυγα ολόκληρη χειρουργίων στο νοσοκομείο Αχέπα, για παράδειγμα. Ναι, ακριβώς. Μπορεί η Περιφέρεια να διεκδικήσει κονδύλια και χρήματα και για τα νοσοκομεία, συνεπώς. Σαφώς. Βέβαια, εκεί να πούμε ότι επειδή τυχαίνει και ένα κομμάτι στο οποίο γενικά αρθρογραφώ συχνά, έχουμε βαρεθεί σε αυτήν την πόλη να μιλάμε για τείχους στα νοσοκομεία και κανένας δεν μιλάει για το προσωπικό το οποίο θα χρειαστεί να λειτουργήσουν αυτοί οι τείχοι. Για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να έρθει μετά. Άρα, εκ των πραγμάτων, η όποια επέκταση του όποιου νοσοκομείου όσον αφορά την δομήσιμη έκτασή του, έτσι, πρέπει πρώτα να γίνεται με μελέτη αναγκαιότητας και φυσικά να έχει διασφαλιστεί από το Υπουργείο Υγείας το ποιες προσλήψεις θα έρθουν και θα βοηθήσουν αυτό το πράγμα να αξιοποιηθεί. Αυτό σημαίνει όμως, κυρία Τουκτίδη, ότι θα πρέπει η μελέτη να γίνει σήμερα και να μπει άμεσα σε εφαρμογή. Όχι να γίνει πριν από 4 χρόνια και να μπει σε εφαρμογή μετά από 4-5 χρόνια. Όπως δυστυχώς γίνεται. Δυστυχώς έγινε γιατί και με το τότε βρέθηκα τα κονδύλια. Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα και αλλάζουν πάρα πολύ οι οικονομικές συνθήκες σε μια χώρα. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι μετακυλίεται μονίμως η δαπάνη από έτος σε έτος και τελικά φτάνει κάποιος να πει ότι απορροφήσαμε πάρα πολλά κονδύλια του ΕΣΠΑ, ας πούμε, αυτή τη χρονιά και είμαστε οι πρωταθλητές. Αλλά το έργο είναι ένα έργο το οποίο είχε ενταχθεί σε ένα άλλο διαφορετικό ΕΣΠΑ του 2007-2013 και κατέληξε να χρηματοδοτείται από το φετινό από τις καθυστερίες αυτές εδώ. Αλλά έτερον εκάτερον, το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτές είναι σπασμωδικές ενέργειες. Είναι ενέργειες οι οποίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει επαφή ούτε του Υπουργείου Υγείας με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά ούτε και της περιφέρειας με τις ανάγκες της κοινωνίας. Και φυσικά εδώ το Υπουργείο πρέπει να πει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και να ακολουθήσει εφόσον θέλει, μπορεί και μπορεί να χρηματοδοτήσει και η περιφέρεια. Το Υπουργείο για πόσα χρόνια πιστεύετε θα δεσμεύεται ακόμη από τις μνημονιακές επιταγές για να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα? Πότε θα δούμε προσωπικό καινούριο νέο αίμα στα νοσοκομεία?
Αυτή τη στιγμή επίκειται προσλήψεις. Ναι, συζητάμε για προσλήψεις, για μια πρόσληψη μεγάλη σε επικουρικό προσωπικό, μάλλον σε κανονικό προσωπικό, το οποίο απλά θα μοριοδοτήσει το επικουρικό ώστε να μπουν αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει ήδη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γιατί έχουν εκπαιδευτεί, έχουν αξιοποιηθεί, έχουν πλέον γίνει ισότιμοι συνάδελφοι όσον αφορά την δυνατότητα να προσφέρουν. Πλην όμως βλέπουμε ότι γενικά και σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός τέτοιος ο οποίος να λέει ότι θα κάνω προσλήψεις στοχευμένες και όχι οριζόντια, αλλά θα πιάσω μία-μία τις μονάδες τις οποίες επιτηρώ σαν Υπουργείο Υγείας και θα δω πού υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνουμε προσλήψεις για τις προσλήψεις. Δεν προσλαμβανόμαστε για να πάρουμε το μεροκάματο, προσλαμβανόμαστε για τον πολίτη. Τα προβλήματα και την εικόνα του νοσοκομείου. Βέβαια, το Παπαγεωργείο δεν εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς που εντάσσονται τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ναι, οπότε δεν ξέρω σε εσάς τι ισχύει με τις προσλήψεις. Όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, έχουμε γεμίσει και εμείς με επικουρικούς και με εργαζόμενους του ΟΕΔ. Έχουμε ήδη 3-4 ταχύτητες εργαζομένων. Ενδεχομένως θα πάρουμε και μία πίτα, γιατί κάποιοι επικουρικοί πρέπει να βρουν το δρόμο τους και αυτοί να μονιμοποιηθούν. Αλλά ουσιαστικά οι ανάγκες των νοσοκομείων δεν είναι πάντα ίδιες, δεν είναι όλες οι ίδιες και δεν μπορούν οι ανάγκες των νοσοκομείων να ακολουθούν τα θέλω των κλινικαρχών. Έτσι, πρέπει να γίνεται δηλαδή μια κεντρική, ουσιαστικά πάντα ένας κεντρικός προγραμματισμός γι' αυτό. Οι ανάγκες των νοσοκομείων καταγράφονται από τη διοίκηση καθαρά και το επιστημονικό προσωπικό σε συνεργασία. Πώς γίνεται? Ναι, καταγράφονται μετά από αιτήματα συνήθως των διευθυντών κλινικών μονάδων κτλ. Και μέσω της διοίκησης στην ουσία διοχετεύονται προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο από τη μεριά του, και εφόσον δεν μιλάμε για νομούς οι οποίοι έχουν στην ουσία ένα νοσοκομείο και εξυπηρετούνται από ένα, αλλά όταν έχουμε ένα νομό σαν τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει 15 νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να αξιολογεί, να κρίνει και να δίνει τις κατευθύνσεις που χρειάζονται και ενίοτε να λέει και ένα γενναίο όχι, όταν βλέπει ότι τα πράγματα δεν πρέπει να είναι έτσι όπως είναι, αλλά κάπου αλλού πρέπει να δοθεί μια στροφή προς την τέλος πάντων την παροχή υγείας ακριβώς. Κύριε Τουχτίδη, έχετε εικόνα συνολικά και αν ως εργαζόμενος στον χώρο της υγείας, αν θεωρείτε ικανοποιητική μάλλον την εικόνα που έχει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που παρουσιάζει σε μεγάλες μονάδες υγείας, σε νοσοκομεία αυτή τη στιγμή? Είπατε ότι 15 είναι στη Θεσσαλονίκη. 15 είναι στη Θεσσαλονίκη τα νοσοκομεία. Έτσι. Κοιτάξτε. Τώρα, αν μου ζητούσατε να τα μετρήσω, δεν θα τα βγάζα. Εγώ 15 λιγότερα μου φαίνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει μόνο γιατί. Ναι, είναι και τα ειδικά, είναι και τα μικρά. Είναι, ναι, είναι και το. Η Κεντρική Μακεδονία, στο σύνολό της, τι εικόνα παρουσιάζει κατά τη γνώμη σας? Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό που παρουσιάζει η Κεντρική Μακεδονία είναι ότι ειδικά στην περιφέρεια ο κόσμος πραγματικά πασχίζει να κρατήσει ζωντανά τα νοσοκομεία. Έχουν μεγάλη έλλειψη σε γιατρούς, σε ιατρικές ειδικότητες, καλύτερα σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ αντίστοιχα στο κέντρο, στην έδρα της διοικητικής περιφέρειας, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ έχουμε παραπάνω γιατρούς. Η αστιφιλία των γιατρών είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό. Σίγουρα θα πρέπει να δοθούν άλλα κίνητρα έτσι ώστε κάποιος γιατρός να επιλέξει να κάτσει στην περιφέρεια. Ενώ αντίστοιχα θα πρέπει λίγο να δούμε και το θέμα το πώς θα συγκρατήσουμε τους νοσηλευτές στο κέντρο, οι οποίοι κατά κανόνα παρουσιάζουν εφηγόκεντρες τάσεις. Πώς εξηγείτε αυτό, πού οφείλεται? Εντάξει, πολλοί προσλαμβάνονται πιο εύκολα στα μεγάλα νοσοκομεία και στα πολλά. Έτσι, και κάποια στιγμή αποφασίζουν ότι πρέπει να πάνε, δικαιολογημένα πιστεύω, να πάνε και στην έδρα τους. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος πηγαίνει, έρχεται και ταλαιπωρείται χρόνια τώρα, ειδικά στο Παπαγεωργείο, που είναι και πιο δύσκολες έως και αδύνατες οι αλλαγές λόγω νομικού προσώπου. Ταλαιπωρείται για να πάει στα σπίτια του. Όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να βρει μια διέξοδο. Πρέπει ουσιαστικά το Υπουργείο Υγείας να συντονίσει μια προσπάθεια μετακινήσεων τέτοια που να λάβει υπόψη και τις ανάγκες των δομών και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και του προσωπικού. Θα μπορούσε η περιφέρεια ως φορέας, ως βαθμός αυτοδιοίκησης, να συντάξει ένα χάρτη υγείας? Με συμβουλευτικό ρόλο. Ναι, στο πρωτοβάθμιο κομμάτι νομίζω ότι το οφείλει κιόλας. Ποιο είναι σήμερα το πρωτοβάθμιο κομμάτι? Είναι τα κέντρα υγείας, τα παιδί, τα τόμοι, τα οποία είναι μια διφορούμενη. Πάρα πολλές. Διφορούμενη κατάσταση, γιατί κάποια από αυτά ανήκουν και στους Δήμους. Υποτίθεται ότι η περιφέρεια έχει και μια εποπτεία σαν αρχή.
Ναι, και είναι λίγο ένα συνοθήλευμα αρμοδιοτήτων και καταστάσεων που πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι λειτουργικό είναι αυτό. Είναι αληθινή η εικόνα στις εφημερίες να προσέρχεται και κάποιος με ένα απλό κρυολόγημα μόνο και μόνο γιατί δεν πήγε σε μία από αυτές τις μονάδες. Ναι, πραγματικά είναι. Μπαίνει στην εφημερία κάποιος με ένα απλό κρυολόγημα. Ένα φοβερό φαινόμενο το οποίο το διαπιστώσαμε όταν είχαμε τον Χιονιά πρόσφατα και έτυχε να εφημερεύει το νοσοκομείο μας μαζί με τον Άγιο Παύλο. Ενώ ο περιφερειακός παρέμεινε ανοιχτός καθόλου το 24ωρο της εφημερίας. Είχαμε κάποια προβλήματα σε περιπτώσεις επαρχιακών δρόμων κτλ. Για πρόσβαση. Είχαμε 60% περίπου λιγότερα περιστατικά, χωρίς αντίστοιχα να αυξηθεί έστω και κατάτι η προσέλευση στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος που είναι πιο κοντά στον αστικό ιστό. Πράγμα που απέδειξε ουσιαστικά ότι ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, κατά ένα 50% περίπου, δεν είναι απαραίτητο να προσέλθει. Θα μπορούσε με κάποια από τις άλλες δομές υγείας έγκαιρα όμως να λύσει το πρόβλημά του. Γιατί πολλές φορές μας έρχονται άνθρωποι που λένε πονάω μια εβδομάδα, έχω κάτι τέλος πάντων εδώ και ένα μήνα, έχω 5 μέρες πυρετό. Γεγονότα δηλαδή που λες ότι τώρα δεν μπορεί αυτός να κάθεται και να ταλαιπωρεί τόσο καιρό, ενώ μπορεί να έχει μία πρόσβαση ας πούμε στα τόμη, στα παιδί, κάπου. Σκεφτείτε ότι αυτές οι δομές δίνουν ραντεβού σε ειδικό γιατρό περίπου σε μία εβδομάδα με 10 μέρες. Ενώ αν πας στο νοσοκομείο, κατά πάσα πιθανότητα σε δει κάποιος ειδικευόμενος και εκείνος θα καλέσει τον ειδικό. Στις περισσότερες ειδικότητες, όχι στις πρώτες γραμμές, θα καλέσει τον ειδικό για να κρίνει αν είσαι για νοσηλεία. Είναι πιο άμεσο όμως για τον ασθενή. Πιο άμεσο είναι, αλλά αν μια εβδομάδα το σκεφτόταν για να πάει, ναι, εντάξει, δεν είναι άμεσο τότε. Πέρα από αυτό. Ναι. Ναι. Και χώρια από αυτό παρακολεί και τα πραγματικά επίγοντα περιστατικά. Έτσι, γιατί όποιος προσέρχεται στο νοσοκομείο, καλός ή κακός, θα πρέπει και λόγω όγκου και για να μην ξεφύγει τίποτα από μια αμυντική ιατρική που εφαρμόζεται, να κάνει κάποιο πακέτο εξετάσεων, μοιραία καθυστερώντας όλο και το διαγνωστικό υποστηρικτικό κομμάτι εις βάρος των επιγόντων περιστατικών. Τι θα θέλατε εσείς να αλλάξετε αν εκλεγείτε Περιφερειακός Σύμβουλος μέσα από τη νέα σας ιδιότητα, τι θα επιδιώκατε να διαμορφώσετε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όχι κατά ανάγκη στον χώρο της υγείας γενικότερα. Βέβαια, ο χώρος της υγείας πάντα είναι ένα πεδίο λαμπρό. Έτσι. Mm-hmm. Ουσιαστικά, μένα η πεποίθησή μου είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκύψουμε και να δούμε πώς θα ανακουφίσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία. Τα μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, έτσι, τα οποία δέχονται πάρα πολλά περιστατικά και από τα γύρω γενικά νοσοκομεία, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Έναν με έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των πρωτοβάθμιων δομών υγείας, έτσι ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά και να δημορφώνουμε από τα μικρά παιδιά μια κουλτούρα πρόληψης, αγωγής, υγείας προαγωγής, αλλά και το τι είναι νοσοκομείο και πότε πάω στο γιατρό. Πόσο αξία έχει ο εμβολιασμός και γιατί δεν πρέπει να μπω σε μια λογική καταχρήσεων που κάποιοι τη θεωρούν μαγιά, έτσι ώστε να αρχίσεις να χτίζεις από σήμερα την επόμενη γενιά σε μια χαμηλή νοσηρότητα. Από εκεί και πέρα, ο συντονισμός με τους κατατόπους δήμους όλων αυτών των δομών, των κοινωνικών ιατρίων, των τόμι, των παιδί, των κέντρων υγείας, των κέντρων υγείας αστικών τύπων, έτσι ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν τον κόσμο, να αποτελέσουν ένα gatekeeping, λέγεται στην Αγγλία που εφαρμόζεται, δηλαδή ένα μέσο ανάσχεσης της προσέλευσης των δευτερευόντων περιστατικών στα μεγάλα νοσοκομεία. Από αυτό θα κερδίσουν όλοι. Αυτοί που έχουν κάτι ελαφρύ θα κερδίσουν την ταλαιπωρία τους, δεν θα ταλαιπωρούνται. Οι άλλοι που έρχονται με σοβαρά περιστατικά στο νοσοκομείο θα κερδίσουν σε χρόνο και θα σώσουμε ζωές. Δεν θα πρεσβεύατε ποτέ την άποψη ότι πρέπει να κλείσουν άλλα νοσοκομεία στην περιφέρεια. Οι κλινικές είναι πολύ κοντά στο κλείσιμο κάποιες κλινικές σε κάποια νοσοκομεία. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια αναδιάταξη. Πρέπει να γίνει μια μελέτη. Δεν μπορεί να έχουμε νοσοκομεία σήμερα που έχουν 4 παθολογικές ή 3 χειρουργικές με χαμηλές πληρότητες ή οτιδήποτε που τελικά δεν είναι λειτουργικές γιατί υπάρχει μια διασπορά ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε 2 κλινικές καρδιολογικές που επίσης στεγάζονται. Τελικά τι πληρώνουμε, διπλούς διευθυντές. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να εξοικονομήσουν ουσιαστικά δαπάνες και να χρησιμοποιηθούν και να κατευθυνθούν ανάλογα συντονισμένα κάπου ποιοτικά. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων, ουσιαστικά. Ναι, ουσιαστικά. Έχει γίνει μια προσπάθεια μεγάλη
Είναι ένα νομοθετικό έργο όμως, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να το αναλάβει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Τουκτή. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη να σας και εμείς σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε πάρα πολύ έτσι, να δίνετε στις πράξεις για τη Μακεδονία αλλά και σε όλους τους υποψηφίους την ευκαιρία να ακούγονται. Σε όλους αναμφισβήτητα σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αύριο στις 18:00 κοντά σας με τα αυτοδιοικητικά. Καλό σας βράδυ.